Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφερειακής Παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας, τον κύριο Φώτη Καραλίδη. Κύριε Καραλίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα ήταν να βγει ο καινούριος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναβλήθηκε η διαδικασία τελικά. Ποιοι ήταν οι λόγοι? Κοιτάξτε να δείτε. Επίσημα, τουλάχιστον αυτό που επικαλέστηκε η διοίκηση, ήταν ένα γραφειοκρατικό θέμα. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνει νωρίτερα η παραίτηση της κυρία Δημούδη, η οποία προτινόταν για πρόεδρος από τον Περιφερειάρχη, να πάψει να είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης της Επιτροπής Ανάπτυξης που προέδρευε και να περάσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, στο ΦΕΚ δηλαδή. Και αυτό ήταν σωστό. Προβλέπεται εξάλλου από τον 38-52, καθότι όταν έχεις οριστεί αντιπεριφερειάρχης και οι αρμοδιότητές σου προσδιορίζονται μέσα από φύλο εφημερίδας της κυβέρνησης, τότε δεν μπορείς να έχεις συγχρόνως και διπλή ιδιότητα, δηλαδή να είσαι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και αντιπεριφερειάρχης. Έτσι λοιπόν έπρεπε να προηγηθεί η παραίτησή της, να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και μετά να ακολουθήσει η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το τυπικό μέρος το οποίο έπρεπε να αναβληθεί η διαδικασία. Βάζω όμως ένα μεγάλο ερώτημα εγώ προς όλο τον κόσμο για τη σημερινή διοίκηση. Είναι δυνατόν? Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες. Οι νομικοί σύμβουλοι υπάρχουν στην περιφέρεια. Γιατί λοιπόν η περιφέρεια, η διοίκηση, ο περιφερειάρχης, όλοι αυτοί δεν είδαν τη λεπτομέρεια του νόμου να ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία και να ορίσουν την ημερομηνία της συνεδρίασης όταν θα είχε γίνει η δημοσίευση του ΦΕΚ για την παραίτηση της κυρίας Δημούδη και να προτινόταν αντίστοιχα για πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βέβαια, στο παρασκήνιο ακούστηκαν και πολλά άλλα. Ότι η παράταξη δεν μπορούσε να εκλέξει από μόνη της τον πρόεδρο, υπήρχαν αντιδράσεις και όλα αυτά. Αλλά είτε στη μία πλευρά, είτε στην άλλη πλευρά βρίσκεται η αλήθεια, είτε δηλαδή στο τυπικό μέρος, είτε στο ουσιαστικό της έλλειψης συνοχής στην παράταξη της διοίκησης, η ουσία είναι μία. Ότι η διοίκηση η σημερινή έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Έχει αφήσει τα πάντα σε αυτόματο πιλότο, αδυνατή να διοικήσει. Προφανώς περιμένει να εκπνεύσει η προθεσμία της για να τις απαλλάξουν από τα καθήκοντα της διοίκησης οι συμπολίτες μας. Διότι τόσο πολύ κουρασμένους ανθρώπους σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν έχω δει ποτέ μα ποτέ στα όσα χρόνια ασχολούμαι με τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, συνεδρίασε και η Οικονομική Επιτροπή. Ποια θέματα ξεχώρισε? Κοιτάξτε, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και σήμερα, αλλά δεν απέχει ο τρόπος της σημερινής συνεδρίασης και άλλων συνεδριάσεων που έχω διαμαρτυρηθεί κατ' επανάληψη από τον τρόπο και τη σκέψη της σημερινής διοίκησης. Πήγαμε λοιπόν με 25-26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, 4 θέματα στην εκτός ημερήσιας διάταξη και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η διαδικασία έρχονται άλλα 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, δηλαδή όταν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η Οικονομική Επιτροπή, και πέραν αυτού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εμφανίστηκαν σωρίες λαθών και αδυναμιών τα οποία εκπορεύονται ουσιαστικά από την αδυναμία της διοίκησης να ελέγξει τον υπηρεσιακό μηχανισμό, με αποτέλεσμα θέματα που ψηφίστηκαν σε προηγούμενο πριν 5 λεπτά στη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροφής να θέλουν να τα ξαναεπαναφέρουν με ορθή επανάληψη, γιατί η Α Περιφερειακή Ενότητα ξέχασε να βάλει τη συγκεκριμένη δαπάνη. Εμείς λοιπόν μια τέτοια παροδία συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής την καταγγείλαμε. Τους καταγγείλαμε για τον τρόπο που διοικούν, και το παραλληλίζω και με αυτό της συνεδρίασης και της αναβολής του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή του Προέδρου, που δείχνει μια διοίκηση κουρασμένη. Αν μη τι άλλο, μια διοίκηση ανίκανη να μπορέσει να ανταποκριθεί στα κρίσιμα σημεία τα οποία απαιτούν οι καιροί για να μπορέσει η περιφέρειά μας επιτέλους να δει φως στο τούνελ. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται το τι κακό προσφέρουν στην περιφέρειά μας, και τους είπαμε εμείς,
ας ρίξουν λευκή πετσέτα, να παραδώσουν τα κλειδιά, να δηλώσουν αδυναμία, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος κακοδιοίκησης σε όλα τα θεσμικά όργανα που λειτουργούν γύρω από την περιφέρεια. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.